Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκπροσωπούμε το παράρτημα φιλής αχαρνών του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι εμείς στην περιοχή μας εκπροσωπούμε εκατοντάδες φυσικά μέλη και δεκάδες μαζικούς φορείς στην περιοχή μας. Συντονίζουμε καθημερινά τις δυνάμεις μας ενάντια στην εξάπλωση των ναρκωτικών, που είναι η πληγή για την νεολαία μας και όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια η τοξικοεξάρτηση αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Η χρήση ουσιών βρίσκει έφορο έδαφο στα διέξοδα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπο όλο ένα και μεγαλύτερο κομμάτι των νέων. Ο Δήμος μας, ένας από τους μεγαλύτερους σε πληθυσμό στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, πληρώνει βαρύ φόρο αίματος. Και ασφαλώς η πηγή του προβλήματος δεν είναι η ελλειπής αστυνόμευση ή η ποικιλομορφία της πληθυσμιακής σύνθεσης που κάποιοι επικαλούνται. Πίσω από τη διακίνηση των ναρκωτικών κρύβονται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γόνιμο χωράφι είναι τα διέξοδα που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική, που αθωώνει τη χρήση των ουσιών, διακρίνοντάς τες σε μαλακές και σκληρές. Σχεδόν ανύπαρκτη πρόληψη. Ελάχιστα τα στεγνά προγράμματα και μάλιστα μέσα από προσχέδιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ετοιμάζεται η παραπέραση ρύκνωσή τους, η συγχώνευση και η ιδιωτικοποίηση των όποιων δημόσιων δομών έχουν απομείνει. Απαιτούμε να αποσυρθεί εδώ και τώρα. Τα μηνύματα της σημερινής Παγκόσμιας Μέρας κατά των Ναρκωτικών είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. Όπως ήδη αναφερθήκαμε στο Δήμο μας, είναι μάστιγα τα ναρκωτικά. Όπως είναι και η φτώχεια που λύνει και δένει, όπως είναι και ανύπακτα τα μέτρα του κράτους, της περιφέρειας και του Δήμου στο τρίπτυχο πρόληψη, στεγνά προγράμματα, κοινωνική επανένταξη. Λειτουργεί στην περιοχή μας μόνο ένα κέντρο πρόληψης και αυτό είναι υποστελεχωμένο και φυσικά τη δράση του δεν την περιορίζει μόνο στα ναρκωτικά αλλά και σε άλλες μορφές εξαρτήσεων. Εδώ θα θέλαμε όχι απλά να υπάρξει κάποια συμφωνία σε αυτά που ονομάζουμε προβλήματα αλλά διεκδικούμε και απαιτούμε άμεσα να στελαχωθούν όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, να εφαρμοστούν προγράμματα πρόληψης κατά των εξαρτήσεων σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, προστασία των ανέργων και των κοινωνικών ομάδων με αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες, να ενισχυθεί το κέντρο πρόληψης διέξοδος με όλο το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό, να στηριχτούν και να αναπτυχθούν κέντρα πρόληψης στην περιοχή μας με δημόσιο χαρακτήρα και δωρεάν υπηρεσίες, να αναπτυχθούν δημόσιες δωρεάν υποδομές και αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, να καταργηθεί ο νόμος για τη θεσμοθέτηση των χώρων εποπτευωμένης κρίσης και φυσικά να μην υπάρχει καμιά σκέψη για να δημιουργηθεί στην περιοχή μας, καμιά εμπλοκή των ΜΚΟ και των ιδιωτών στην πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, καμιά κατάργηση, συγχώνευση προγραμμάτων υπηρεσιών στον χώρο της απεξάρτησης και της πρόληψης. Να αποσυρθεί άμεσα το συγκεκριμένο προσχέδιο που έχει η κυβέρνηση για τη δημιουργία του ΕΟΠΑΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.